Κατερίνα, έχω μάθει ότι ξεκουράζεται. Είναι σε άδεια. Δημήτρη μου. Γεια σου, Κατερίνα. Σου δώσε ο Μιχάλης ο Ζορπίδης άδεια. Τέσσερις μέρες, πρόσεχε. Τέσσερις. Τέσσερις μέρες είναι μια χαρά. Θα σου δώσει, φαντάζομαι, και την άλλη εβδομάδα για να ψηφίσεις. Δεν θα σε αφήσει έτσι. Ακριβώς. Με το που θα τελειώσουμε μαζί, φορτώνω και φεύγω. Πού? Καλησπέρα σε σένα, στους ακροατές μας. Κάτι που θυμίζει η Ιταλία. Πού? Κέρκυρα. Σε ένα νησί που αγαπάω παρόπλα. Κέρκυρα. Ήμουν βέβαιος. Όπου έπεσαν και τα 6 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω να το μάθες. Το Τζόκερ εκεί έπεσε. Δεν το ήξερα. Ναι, 6 εκατομμύρια ακόμα. Να το ψάξω. Όχι, δεν το ήξερα. Κατερίνα, πού θα ταξιδέψουμε σήμερα με το Ζορπίδι? Νομίζω ότι ήδη έχεις κάνει ένα μικρό πρόλογο. Θα πάμε Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, Νάπολη, σε μια υπέροχη εξαήμερη εκδρομούλα πάνω στο Άγιο Πνεύμα. Είναι μία από τις πιο μαγευτικές διαδρομές της Ευρώπης. Ξεκινάμε τη μέρα, μας πετάμε φυσικά, ξεκινήσουμε την αεροπορική μας εταιρεία, με την Aegean πάντα. Μια εταιρεία που ο κόσμος τη ζητάει και σαφώς είναι εγγύηση στη συνεργασία μας, στα ταξίδια μας. Πετάμε νωρίς το πρωί από εδώ, 9 η ώρα θα είμαστε στην Νάπολη και επιστροφή μας από εκεί πάλι την 6η μέρα θα είναι το πρωί. Πετάμε Νάπολη, αλλά φεύγουμε κατευθείαν για το Σορέντο. Το Σορέντο είναι ένα υπέροχο μικρό χωριουδάκι, το οποίο είναι κάτω ακριβώς νοτιοδυτικά, εκεί που τελειώνει ο κόλπος της Νάπολης. Δεν είναι τυχαίο ότι Σορέντο... δώσανε και όνομα αυτοκίνητου στο Σορέντο, στην πόλη. Σωστά. Υπάρχει το Kia Sorento, νομίζω. Το Kia Sorento. Ναι. Λοιπόν, από εκεί είναι ένα εκπληκτικό σημείο, το οποίο έχει υπέροχη θέα στον κόλπο της Νάπολης. Από εκεί όμως παίρνουμε το καραβάκι για να πάμε σε μία από τις πιο μαγευτικές διαδρομές της Ευρώπης. Όλα και όλα 50 χιλιόμετρα, αλλά είναι μια εκπληκτική ακτογραμμή. Όπως λένε Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Το Κοστιέρα δηλαδή το coast από τις ακτές και το Αμαλφιτάνα λέγεται ο δρόμος. Ένας εκπληκτικός δρόμος, ένα φυδάκι, το οποίο είναι σκαρφαλωμένο μέσα στο βουνό και μέσα στους βράχους, που περνάει όλα αυτά τα μικρά τα μέρη. Mm. Όπως είπες εσύ το Ποζιτάνο, το οποίο είναι υπέροχο. Είναι σκαρφαλωμένο σε ένα λόφο, με πολύ όμορφα σπιτάκια σε παστέλα από χρώσεις και υπέροχη παραλία. Μετά φεύγουμε από το Ποζιτάνο και πάμε Αμάλφι. Το Αμάλφι είναι μικροσκοπικό, δηλαδή είναι πολύ μικρό μέρος, αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι πάρα πολύ όμορφο, έδωσε και την ονομασία σε όλη αυτή την ακτογραμμή. Από το Αμάλφι μπορούμε να ανέβουμε πάνω στο Ραβέλο. Είναι από τα πιο ωραία χωριά της περιοχής. Εκπληκτικό μέρος, το οποίο προστατεύεται και από την UNESCO. Αυτή θα είναι η πρώτη μας μέρα. Τη δεύτερη μας μέρα θα περάσουμε από την άλλη πλευρά, θα κινηθούμε νοτιοανατολικά, δηλαδή θα πάμε στον κόλπο του Μπάρι. Mm-hmm. Και θα δούμε ένα μέρος το οποίο είναι ένα σκηνικό σαν παραμύθι. Είναι το χωριό του Αλμπερομπέλο. Αν μπεις μέσα, θα ήθελα δηλαδή και οι ακροατές μας να μπουν να δούνε, είναι η πρωτεύουσα των Ντρούλων. Υπάρχουν μεσαιωνικά μικρά κτίσματα από τον 15ο αιώνα ακόμη, τα οποία είναι άσπρα, κάτασπρα και πάνω έχουν μικρούς Ντρούλους. Είναι περίπου στα 1000 μικρά σπιτάκια. Είναι πραγματικά υπέροχο. Mm-hmm. Και φυσικά είναι κοντά στη Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή είναι κοντά στον Τάραντα. Και στην επιστροφή μας, πάνω στην υπηρωτική φυσικά, στο υπηρωτικό κομμάτι. Το Αλμπερομπέλο είναι κουκλί, όντως. Κουκλί. Ναι. Είναι κουκλί, είναι εμπειρία. Δηλαδή είναι μια εικόνα βγαλμένη από παραμύθια. Ναι, γι' αυτό λέω δηλαδή, αν θέλουν οι ακροατές μας να μπουν λίγο να το δουν το Αλμπερομπέλο, είναι απίστευτο. Mm-hmm. Είναι ένα εκπληκτικό μέρος το οποίο δεν σου θυμίζει την Ιταλία πραγματικά, γιατί δεν έχει τα χρώματα της Ιταλίας. Είναι λες και έχει βγει από ένα παραμύθι, γι' αυτό το αναφέρουμε και εμείς έτσι. Mm-hmm. Φυσικά έχουμε την τρίτη μέρα μετά, πάμε στο Κάπρι. Είναι η ναυαρχίδα του Jet Set. Φυσικά το Κάπρι έχει τουρισμό από πάρα πολύ παλιά, σχεδόν από τη δεκαετία του 50. Το νησί της Dolce Vita, Jackie O'Nathilis, Taylor. Και η ονομασία του Παντελόνι, το Κάπρι, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Κάτι έχω ακούσει, ναι, βεβαίως. Κάτι έχω ακούσει. Είναι από εκεί. Το Παντελόνι, το κοντό, το οποίο φτάνει στον Αστράγαλο, και αυτό γιατί. Γιατί το Κάπρι φημίζεται και είναι μόδα και αποτελεί βιομηχανία για το μέρος εκεί, είναι τα σανδάλια. Τα δερμάτινα σανδάλια που βγάζουν στο Κάπρι. Και φυσικά για να φανούν αυτά τα σανδάλια, όλες οι φίρμες, όλες οι ηθοποιοί φορούσαν αυτό το χαμηλό το παντελόνι για να φαίνεται το σανδάλι. Μπριζίτ Μπαρντό, Τζάκι Ονάση, όλοι αυτοί. Mm-hmm. Είναι ένα μέρος το οποίο όλο το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάρα πολύ τουρισμό και γι' αυτό πραγματικά είναι η καλύτερη εποχή που μπορούμε να το επισκεφτούμε. Γιατί Ιούλιο και Αύγουστο είναι
πραγματικά πλησία. Θα ασφίζει από κόσμο, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Mm-hmm. Και από κόσμο, αλλά και από τιμές. Δηλαδή, οι τιμές μετά εκτοξεύονται. Φυσικά, μετά την επόμενη μέρα, την τέταρτη μέρα, θα επισκεφτούμε την αρχαία Ποσειδονία, δηλαδή θα πάμε Μεγάλη Ελλάδα, όπου εκεί σώζονται δύο από τους πιο καλοδιατηρημένους ναούς που υπάρχουν της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, παγκοσμίως. Είναι ο ναός της Ήρας και ο ναός του Ποσειδώνα. Την πέμπτη μέρα, την πρώτη τελευταία, φυσικά θα επισκεφτούμε την Πομπία. Για να είμαι ειλικρινή, Δημήτρη, έχω επισκεφτεί την Ιταλία πριν κάποια χρόνια, Ρώμη, Φλωρεντία, Νάπολη. Αλλά αυτό που μου έμεινε ήταν πραγματικά η Πομπία. Δεν ξέρω αν έχει επισκεφτεί. Έχω πάει δύο φορές και είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχουν. Πώς το λένε, υπάρχουν εικόνες που έμειναν έτσι λόγω της λάβας. Ναι, ακριβώς. Έτσι όπως τις είχε ευνηδιάσει η λάβα, η έκρηξη του, του ηφαιστείου, ναι. Ναι, τόσο ο ναός και όλα αυτά, όσο η ρημοτομία, δηλαδή το σύστημα ύβρεψης, αποχέτευσης, όλα αυτά που είχαν, δηλαδή λες και ήταν χρόνια μπροστά από εμάς. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι την πέμπτη μέρα. Και έχει ενδιαφέρον, τώρα το πω, εντάξει, ναι. Θα το πω κομψά. Έχει μείνει και ο χώρος με το, πες το, με το, αχ, μου ξεφεύγει η λέξη. Δεν θέλω να το πω χοντρά όπως ακούγεται. Τον Νίκο Ανοχής, να το πω έτσι. Τον Νίκο Ανοχής. Έτσι, ναι, θα το έλεγα διαφορετικά. Έξω, ναι. Ακριβώς, είναι απίστευτο. Ναι, το λέω και στα παιδιά μου. Νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρες οι ταμπέλες. Ναι. Ήταν με το χέρι φτιαγμένες, αντί για φωτογραφίες τότε. Και είχε διάφορες τάσεις, ας πούμε. Και έλεγε, ας πούμε, τι από όλα θες να διαλέξεις. Ναι, το θυμάμαι. Εδώ είμαστε. Είδες τη θυμάμαι την Πομπή εγώ. Συγγνώμη, αλλά και εμένα αυτό μου έκανε. Μου έκανε εντύπωση. Είχε έξω. Όσοι έχουν πάει, νομίζω θα ξέρουν τι σκεφτόμαστε. Ναι. Επειδή δεν είχαν ακριβώς αφήσεις πώς είναι εδώ, λέει Καλιγούλας και τα λοιπά και τέτοια. Ναι. Ήταν όλα χειροποίητα. Handmade. Ναι. Και το τελευταίο βράδυ μένουμε Νάπολη, έτσι ώστε να δούμε και την πόλη το βράδυ που είναι υπέροχη. Και την επόμενη μέρα έχουμε πρωί αναχώρηση από την Νάπολη, να μπορέσουμε να μείνουμε και εκεί, να δούμε Νάπολη by night. Mm-hmm. Και την επόμενη μέρα, με το καλό να επιστρέψουμε, σαφώς όπως είπαμε, με τα φτερά της Αιτζίαν. Εγώ αυτό που θέλω. Μας είναι τετράστερα. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, μπορεί κάποιος, γιατί εγώ είμαι τέτοιος τουρίστας, αν θα φτάσω mm-hmm. εκεί, μπορώ να πω, Μιχάλη Ζορπίδη, Κατερίνα μου, εγώ, οκ, okay, καλό το γκρουπ, νοικιάζω αυτοκίνητο, θέλω να κάνω το φιδάκι της διαδρομής με αυτοκίνητό μου, δικαίωμά μου είναι. Ναι, αν έχεις το χρόνο να μας προλάβεις την επιστροφή, σαφώς και μπορείς, ναι. Γιατί δεν θα προλάβω, πρέπει να είναι πολύ, εννοείς, πρέπει, είναι πολλά και πρέπει να είναι οργανωμένα, αυτό εννοείς. Mm-hmm. Ναι, η αλήθεια είναι ότι την πατάει ο κόσμος. Ναι. Ακριβώς. Λέει ότι θα πάω μόνος μου ατομικό, πιο ελεύθερος. Όχι. Με το group έχουμε εξοικονόμηση, πέρα από τα χρήματα οικονομικά, έχουμε και εξοικονόμηση χρόνου. Γιατί όταν έχεις το συνοδό, θα σε πάει εκεί που πρέπει να πας. Σωστό είναι αυτό. Θα πας κατευθείαν στο point που λέγαμε. Δηλαδή, θα δεις τα πράγματα και τα μέρη που πρέπει να δεις. Δεν χάνεις χρόνο ψάχνοντας. Mm-hmm. Όταν σωστό. Μιλάμε για λίγο χρόνο, έτσι. Τώρα, αν έχεις 10-15 μέρες να καθίσεις και να ψάξεις, σαφώς θα πας μόνος σου. Σωστό. Φυσικά, είσαι μόνος, πάλι με εμάς, αεροπορικά, ξενοδοχεία. Ωραία. Τώρα, πρόσεχε, επειδή είμαστε και στη φάση με τα που θα σκάσει μύτη, επίδομα, σύνταξη, αυτά θα πάρει γιαγιά, ο εγγονός είναι έτοιμος. Αυτό έλεγα τώρα. Γρήγορα να τα προλάβουμε. Για δώσε μας λίγο τιμές. Για δώσε μας λίγο τιμές. Για δώσε μας λίγο τιμές. Έχουμε 5,89 συν φόροι. Είμαστε στα 734 ευρώ. Mm-hmm. 6 μέρες. Αιτζίαν, το τονίζω. 4 ξενοδοχεία. Και μέρη υπέροχα, στα οποία αν ξεκινήσει κάποιος να πάει μόνος του, σαφώς θα πληρώσει πάρα πολύ παραπάνω. Κατερίνα, οι πτήσεις ώρες καλές, γεμάτες μέρες. Καλές ώρες, αναχώρηση νωρίς, θα είμαστε εκεί 9 το πρωί, επιστροφή. Άρα είναι γεμάτες ημέρες. Στην επιστροφή, για να μην ειλικρινείς, φεύγουμε στις 10, mm-hmm. γι' αυτό άλλωστε πάμε κοιμόμαστε Νάπολη. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να έχουμε και τη βραδιά στην Νάπολη και την επόμενη μέρα να φύγουμε. Δυστυχώς κάποια στιγμή κάπου δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα. Εντάξει, ναι, απλά θέλω να ξέρει και ο κόσμος. Ναι, βέβαια. Ωραία. Για μένα οι διακοπές με τρένα και με τις νύχτες. Ωραία. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Βεβαίως, έγινε. Γεια χαρά, γεια. Focus 103,6.